Περήφανοι για το παρελθόν μας, τιμώντας τους αγώνες του κινήματος σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποδίοντας φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς μας νεκρούς, από τον Κόκο Φωτίου ως τον Δώρο Λοΐζου. Προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον. Η ύπαρξη της Χούντας στην Ελλάδα, η έντονη πόλωση, η θέση μας στο εθνικό θέμα που ήσαν κάπως διαφορετικές από τους άλλους, οδήγησε στην αναγκαιότητα να δημιουργηθεί αυτό το νέο κίνημα. Η ΕΔΕΚ ήταν ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο βέβαια στα πρώτα χρόνια, στην πρώτη περίοδο της δημιουργίας του, διαδραμάτισε ένα ρόλο διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών, προστασίας της ανεξαρτησίας της κυπριακής δημοκρατίας. Ένα κίνημα που αντιστάθηκε στην διείσδυση της Χούντας μέσα στην κυπριακή πολιτική πραγματικότητα. Στη συνέχεια ένα κίνημα το οποίο αντιστάθηκε έμπραχτα και ένοπλα στο προδοτικό πραξικόπημα του 1974. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Και εφόσον εγώ ζω, τη Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Στις 12 τα μεσάνυχτα, της 15ης Ιουλίου του 1974, όταν το μήνυμα του Προέδρου Μακαρίου, που απίφθινε από τον ελεύθερο ραδιοσταθμό της ΠΑΦΟΥ προς τον κυπριακό λαό, αναμεταδόθηκε από το PPC. Ακούσαμε από το PPC το μήνυμα του Προέδρου Μακαρίου και βεβαίως μέσα στο μικρό ηλεκτρονικό εργαστήριο του Νίκου Νικολαίδη, ξεσπάσαμε σε παραλληλήματα χαράς. Σε λίγο πήραμε ένα μήνυμα με την Μοτορόλα από το Μακάριο, από την ΠΑΦΟ, ότι είμαι ζωντανός. Μόλις ακούσαμε ότι ο Μακάριος είναι ζωντανός, το μετεδώσαμε από τον αυτόματο ραδιοφωνικό σταθμό που είχαμε. Όταν ο Μακάριος έφτασε αργά το βράδυ της 15ης Ιουλίου του 1974 και εξήλθε στον εξώστη του Μητροπολιτικού Μεγάρου ΠΑΦΟΥ και χαιρέτησε ένα ένοπλο πλήθος το οποίο παραλληλούσε. Η αίθουσα γεμάτη και καμιά εκατοστή, 120 οπλοφόροι της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Νεαροί άνθρωποι με στολή παραλλαγής οπλισμένοι. Σηκώθηκε, άρχισε την ομιλία του με μία γλυκύτητα πρωτοφανή, με ένα ήρεμο τόνο μοναδικό, που και μόνο σαν τόνος ήταν συγκλονιστικός. Όταν έφτασε να αναφερθεί στον Μακάριο, άρχισαν να φωνάζουν από πίσω ένοπλοι ΕΟΚΑΒΙΤΑΚΙΔΕΣ και μερικοί άρχισαν να οπλίζουν και τα αυτόματα τους. Ο Λυσσαρίδης σταμάτησε για μια στιγμή, γύρισε προς τους ένοπλους, σιωπηλός τους κοίταξε χωρίς να πει τίποτε και μετά από μερικά δευτερόλεπτα νεκρικής σιγής είπε
απευθύνομαι σε εσάς που με μισάτε, εγώ που δεν έχω μίσος για κανένα. Κι αν ξαναχτυπήσουν, κι αν πεθάνουμε, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει δύναμης να σταματήσει ένα λαό. Και βεβαίως ένα κίνημα που στη συνέχεια αγωνίστηκε για να μην περάσουν νόθες λύσεις στο κυπριακό πρόβλημα. Που αγωνίστηκε για την διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, για την εξασφάλιση αλληλεγγύης και συμπαράστασης από άλλους λαούς και κινήματα. Αλλά και ένα κίνημα βαθιά ιδεολογικό. Ήταν το μήνυμα της νέας εποχής του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, με έντονη την ευρωπαϊκή σφραγίδα, εξού και η ΕΔΕΚ. Εδώ και δεκαετίες είναι μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αλλά και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος το 1995. Την περαιτέρω αναβάθμιση του ενιαίου αμυντικού δόγματος Κύπρου. Προσβλέπουμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Θέλω να καλέσω όλες τις συναγωνίστριες και όλους τους συναγωνιστές μου στην ΕΔΕΚ, όλους τους φίλους ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ, να στρατευτούμε σε μια καινούρια προσπάθεια για να ενδυναμώσουμε το σοσιαλιστικό δημοκρατικό μας κίνημα, για να ανταποκριθούμε με επάρκεια στα αιτήματα και τις προσδοκίες του λαού. Ξεκινάμε και τολμάμε με στα μάτια να κοιτάμε την αλήθεια. Να μιλάμε ίσια. Την ψυχή δεν ξεβουλάμε, την πατρίδα εμείς φυλάμε με τα στήθια. Φτάνει παραμύθια. Για το δίκιο πολεμάμε, ποιες ξένες που βρωμάνε δεν φυλάμε. Στη καρδιά μιλάμε. Για την Κύπρο ξαγρυπνάμε και στα άδικα αντιδράμε. Sorry, φίλε. Ξέρεις, δεν μασάμε. Ελεύθερη γη. Ελεύθερη Κύπρο, χωρίς κατοχή.